δείξω. Θα σου δείξω μία εικόνα που δεν έρχεται ούτε από την Ελλάδα ούτε από το εξωτερικό, έρχεται από το διάστημα. Α, για πες. Θέλω, σας παρακαλώ πολύ, με τη βοήθεια των συναδέλφων μας από το Control, δες εδώ. Αυτή η εικόνα έρχεται από την NASA. Γιατί τι έγινε τώρα? Χτύπησε έναν αστεροειδή για να τον εκτρέψει από την πορεία του, παρακαλώ πολύ. Τώρα θα δεις εδώ στο βίντεο. Ναι. Πλησιάζει, μέχρι που θα φτάσει στο σημείο να τον χτυπήσει. Συγγνώμη, αυτή είναι τώρα που βλέπουμε, είναι η επιχείρηση της NASA να χτυπήσει αστεροειδή προκειμένου να εκτρέψει την πορεία του. Ακριβώς. Ναι, ναι. Και στο μέλλον, λοιπόν, μπορούμε να αποφύγουμε τέτοια περιστατικά. Το σκάφος, λοιπόν, λεγόταν Καμικάζι. Ναι. Να το παπ! Ήταν λίγο μικρότερο από ένα αυτοκίνητο και έπεσε με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 20.000 χιλιόμετρα, παρακαλώ πολύ. Άκου να δεις. Μία φοβερή εικόνα. Δες εδώ. Δες τη σύγκρουση. Έλα, παιδιά, είναι φοβερότερο αυτό. Αυτό δεν το ξέρω ότι το κάνουν. Δηλαδή, κάνουν τέτοια επιχείρηση για να χτυπήσει τον αστεροειδή για να τον εκτρέψει την πορεία του. Ακριβώς, για να μην πέσουν πάνω στη γη. Τι λες τώρα? Σημαντικές εξελίξεις. Σημαντικές εξελίξεις.